Τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί μια πραγματική επανάσταση και έχουμε ήδη διαθέσιμες αρκετές καινούριες θεραπευτικές επιλογές για την ημικρανία. Ωστόσο, τα πράγματα δεν σταματούν εδώ και ακόμα περισσότερες θεραπείες αναμένονται μέσα στην επόμενη διετία. Τη στιγμή που μαγνητοσκοπείτε αυτό το βίντεο, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023, έχουμε και αναμένουμε ένα ακόμα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο θα χορηγείται για την πυρολυτική θεραπεία της ημικρανίας. Το αντίσωμα αυτό διαφοροποιείται με τα υπάρχοντα αντισώματα στο ότι θα χορηγείται ενδοφλέβια σε πιο αραιόχρονικό διάστημα και όχι κάθε μήνα όπως είναι υποδόρια χορηγούμενες οι διαθέσιμες θεραπείες. Άρα, από ό,τι φαίνεται, για αυτή τη θεραπεία ειδικά, ο ασθενής θα πρέπει να πηγαίνει για λίγες ώρες στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτού του καινούριου φαρμάκου, που ονομάζεται Eptinezumab, είναι αρκετά ικανοποιητικά. Πέρα από αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα, έχουμε μία ακόμα καινούρια θεραπεία σε μορφή χαπιού, η οποία έρχεται για να καλύψει μία ανάγκη για τη θεραπεία της ημικρανικής κρίσης. Η ανάγκη αυτή υπάρχει καθώς κάποιοι άνθρωποι είτε δεν μπορούν να λάβουν τις τριπτάνες, δηλαδή τις ουσίες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται με καλό αποτέλεσμα στη θεραπεία της ημικρανίας λόγω αντενδείξεων, και οι αντενδείξεις είναι συγκεκριμένες και αφορούν συνήθως σοβαρά εγγυακά προβλήματα, είτε έχουν λάβει τις τριπτάνες με φτωχό αποτέλεσμα, είτε έχουν λάβει τις τριπτάνες αλλά δεν μπορούν να τις συνεχίσουν λόγω κάποιων παρενεργειών που μπορεί, ακόμα και αν δεν είναι σοβαρές, να προβληματίζουν κάποιον άνθρωπο και να καθιστούν τη λήψη ενός φαρμάκου όχι εύκολη. Έχουμε ήδη ένα μόριο που στοχεύει στο CGRP και ονομάζεται Rimegepan, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί στη θεραπεία της ημικρανικής κρίσης και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το Φεβρουάριο του 2023. Και αυτό το καινούριο μόριο, το οποίο μοιάζει αρκετά με τις τριπτάνες, αλλά δεν έχει αυτές τις ιδιαίτερες παρενέργειές τους, καθώς δεν επιδρά καθόλου στα αγγεία, και ονομάζεται Lasmitidan, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες, και φαίνεται ότι θα είναι μία λύση που αρκετοί άνθρωποι που δεν έχουν καλυφθεί από τις τριπτάνες ενδεχομένως θα μπορούν να δοκιμάσουν. Επίσης, μέσα στην επόμενη διετία, και μιλώ για το 2024 και το 2025, τουλάχιστον ένα ή δύο ακόμα μικρά μόρια, δηλαδή όχι ενέσιμες θεραπείες, αλλά φάρμακα που θα χορηγούνται είτε από το στόμα είτε με μορφή ειρηνικού σπρέι, θα έρθουν στην Ελλάδα για τη θεραπεία της ημικρανικής κρίσης ή και την προληπτική θεραπεία της ημικρανίας.